εγκύκλειος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές. Ξύλινες πόρτες προσφέρει επιχειρηματίας από το κόσμο στην οικογένεια που κάηκε ολοσχυρός στο σπίτι της στον Πολύανθο. Στα 100 μέτρα ελεύθερο αγωνίστηκε χθες ο Άλεξ Ταξιλδάρης. 2 χρόνια κλείνει ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές. Την εγκύκλειο σχολιάζουν υπεύθυνοι από το χώρο της παιδείας. Ικανοποιημένοι από τη νέα εγκύκλειο του Υπουργείου Παιδείας που απαγορεύει τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε μαθητές, δηλώνουν δάσκαλοι και συνδικαλιστές του τομέα παιδείας. Σε όλα τα σχολεία οι δάσκαλοι έχουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς των γονιών και δεν χρειάζεται να έχουν οι μαθητές κινητό, τόνισε ο πρόεδρος δασκάλων Ροδόπης Γιώργος Γούλας, που επισήμανε ότι μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση κινητού όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Το φαινόμενο με τα κινητά τηλέφωνα το τελευταίο διάστημα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και θεωρώ ότι η απόφαση του Υπουργείου να μπει κάποια τάξη σε αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, το υποχρεωτικό της εφαρμογής θα δούμε πώς θα κυλήσει, θα δούμε από τις πρώτες μέρες εφαρμογής αν θα υπάρξουν αντιρρήσεις, αντιδράσεις ή αν θα πάμε καλά. Πιστεύω ότι είχε παραγίνει το θέμα με τα κινητά τηλέφωνα τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στο δημοτικό είναι σε μικρότερη κλίμακα. Πάντως και εδώ παρατηρείται. Το θεωρώ σωστό γιατί πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία όλοι οι συνάδελφοι έχουν τα τηλέφωνα των γονιών των παιδιών και επομένως αν χρειαστεί παραμικρή ανάγκη είμαστε σε άμεση επαφή. Βέβαια αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περίπτωση τότε πιστεύω ότι καλό θα είναι να υπάρχει ένα έξτρα κινητό μόνο και μόνο για την περίπτωση που θα χρειαστούμε κάτι πολύ έκτακτο και δεν θα προλάβουμε να βρούμε τους γονείς. Από εκεί και πέρα σαν κάθε μέτρο νέο θα υπάρξουν και γι' αυτό αντιρρήσεις, όπως για παράδειγμα το πιο απλό είναι ότι πώς θα ξέρουμε αν τα παιδιά έχουν μαζί τους κινητά, γιατί μπορεί κάποιο παιδί να το έχει μέσα στην τσάντα του ή να το χρησιμοποιεί κρυφά. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς αστυνόμοι των παιδιών και να ψάχνουμε ούτε τσάντες ούτε να τα κυνηγάμε και επομένως θα πρέπει να βρεθεί και η κατάλληλη φόρμουλα έτσι ώστε τα παιδιά τα ίδια να καταλάβουν μέσα από κάποια συζήτηση ότι το κινητό δεν χρειάζεται στο σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεώται καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στη τσάντα του. Κάθε παρέκκληση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος και για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 σχολικές κυρώσεις. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράληψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που εμπίπτει στην έννοια της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του νόμου 2683/1999. Τα παραπάνω ισχύουν μετά την εγκύκλιο που στάλθηκε στις διευθύνσεις και γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης όλης της χώρας, σε γραφεία σχολικών συμβούλων και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα από την Υπουργό Μαριέτα Γιαννάκου. Από καιρό είχαν δει ότι το πρόβλημα αυτό το οποίο υπήρχε με τα κινητά τηλέφωνα δημιουργούσε προβλήματα στην εύπειρη λειτουργία της τάξης. Δεν μπορεί κατά τη λειτουργία του μαθήματος και κατά τη διδασκαλία του μαθήματος να χτυπάνε τα κινητά τηλέφωνα ή να στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα ή να βγάζουν φωτογραφίες μεταξύ των μαθητών ή να βιντεοσκοπούν τον καθηγητή. Όλα αυτά εδώ πέρα δημιούργησαν προβλήματα τα οποία σε τελική ανάλυση και με αφορμή και τα γεγονότα τα οποία είχαν γίνει κατά την περίοδο των καταλήψεων το Υπουργείο έφτασε σε αυτή την απόφαση. Αλλά πέρα από αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό το λέω και για τους μαθητές, ότι μελέτες στις οποίες έχουν έρθει πρόσφατα στη δημοσιότητα δείχνουν ότι
η χρήση των κινητών τηλεφώνων και ιδίως στα παιδιά, στα νεαρά παιδιά, στους εφήβους, δημιουργεί και παρενέργειες οι οποίες ενδεχομένως θα έχουν επιπτώσεις για την υγεία τους είτε τώρα είτε μελλοντικά. Ευαισθητοποιήθηκε ο επιχειρηματίας Βίλης Τσομπαγιοβάνης, ο οποίος έχει την τεχνοξύλη στο κόσμιο από την οικογένεια της οποίας το σπίτι κάει και ολοσχερός και προσφέρει δωρεάν ξύλινες πόρτες για το σπίτι που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Ευαισθητοποιήθηκε ο επιχειρηματίας Βίλης Τσομπαγιοβάνης που έχει τεχνοξύλη στο κόσμιο από την οικογένεια που κάει και ολοσχερός στο σπίτι της στον Πολύανθο και προσφέρει δωρεάν ξύλινες πόρτες για το σπίτι που βρίσκεται ήδη υποκατασκευή. Πρωταρχικό μέλημα του κυρίου Τσομπαγιοβάνη αυτές τις άγιες μέρες να μην βρίσκεται η πενταμελής οικογένεια στο δρόμο. Αυτό άλλωστε συγκίνησε και τον επιχειρηματία. Εγώ πέσω για το κανάλι, σας είδα τις ειδήσεις. Είδα ότι στο Πολύανθο ένα σπίτι πήρε φωτιά και ο άνθρωπος τώρα δεν έχει σπίτι. Πλησιάζουν και αυτές. Και εμείς όταν τις κάνουμε ωραία και καλά στα σπιτάκια μας, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρουμε πώς τις κάνει. Γι' αυτό το λόγο, εγώ προτίθεμαι να βάλω τις πόρτες, τις ξύλινες εσωτερικές, έχω τη τεχνοσύνη στο κόσμιο, να έρθει ο άνθρωπος να με βρει, να πάω να τις μετρήσω και να τους τις βάλω από μένα δώρο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάτσει μέσα την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, από ό,τι θέλει να είναι μέσα στο σπιτάκι του. Στα 100 μέτρα ελεύθερο αγωνίστηκε χθες ο Άλεξ Ταξιλιδάρης στα πλαίσια των αγώνων που διεξάγονται στη Νότια Αφρική. Ο πατέρας του Κυριάκος Ταξιλιδάρης μιλά για τα συναισθήματα του ιδίου αλλά και του γιού του, για τη δύναμη που δίνει ο Άλεξ σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, αλλά και για τους αγώνες στους οποίους έλαβε μέρος. Τέταρτος τερμάτισε χθες ο Άλεξ Ταξιλιδάρης στους παγκόσμιους αγώνες που διεξάγονται στη Νότια Αφρική. Στα 100 μέτρα ελεύθερο αγωνίστηκε ο κύριος Ταξιλιδάρης μαζί με πολύ καλούς αθλητές. Αθλητές που βρίσκονται σε καλύτερη φυσική κατάσταση, όπως εξηγεί στην κάμερα του Art Channel ο πατέρας του, Κυριάκος Ταξιλιδάρης, ο οποίος μιλά για τα συναισθήματα του Άλεξ αλλά και του ίδιου, καθώς και για τη δύναμη που δίνει ο αγώνας του Άλεξ σε παιδιά με κινητικά προβλήματα. Σκολύμπησε στα 100 μέτρα ελεύθερο. Τερμάτισε τέταρτος. Ήταν βέβαια η δυσκολότερη κούρσα από πλευράς συμμετοχών, γιατί ο Αλέξανδρος κολυμπά στο ελεύθερο από την ύπτια θέση, όπως είναι γνωστό. Δεν έχει δηλαδή την δυνατότητα, λόγω του βαθμού της αναπηρίας, να κολυμπά κρόλ. Εκείνο όμως που τον έκανε να χαρεί ήταν ότι βελτίωσε κατά 10 δευτερόλεπτα την επίδοση της προηγούμενης Ολυμπιάδας. Αυτό σημαίνει ότι η προπόνηση που έγινε στο ενδιάμεσο κομμάτι δεν πήγε χαμένη, γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που ήταν σε καλή διάθεση, με καλή διάθεση και χτύπησε λίγο πίσω η ασθένεια που τον απασχολούσε τις προηγούμενες ημέρες και έτσι είχε αγωνιστεί και τις προηγούμενες δύο φορές. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν τρεις μέρες χωρίς να μπορέσει να φάει κανονικά. Μετά από αυτό πραγματικά παίρνει μεγαλύτερο κουράγιο για να μπορέσει, ας πούμε, να συνεχίσει, γιατί βλέπει ότι οι κόποι τέλος πάντων δίνουν και καλύτερες επιδόσεις. Τι σημαίνει αυτό για εσάς ως πατέρα, αλλά και ως εκπαιδευτικό της φυσικής αγωγής? Σίγουρα είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Εγώ όμως θα έπρεπε εδώ να σημειώσω πως, παρόλο που είμαι ακριβώς το γνωστικό αντικείμενο της προπονητικής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, σε ό,τι αφορά την προπόνησή του, την ευθύνη 100% την έχει η Μαρία Μπαξεβάνη. Η δική μου η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, μια και είναι σε ένα βαθμό εξειδικευμένη και η Μαρία πραγματικά αποδείχθηκε ότι είναι πάρα πολύ, πολύ καλή στο πεδίο αυτό. Από εκεί και μετά, σαν γονιός πραγματικά νιώθω μια μεγάλη ικανοποίηση που ο Αλέξανδρος καταφέρνει σε παγκόσμιο επίπεδο να πετυχαίνει αυτές τις επιδόσεις και αυτές τις διακρίσεις. Εκείνο δε που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι
βοηθά πάρα πολύ το αναπηρικό κίνημα, μια και στην πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται, γιατί ο καθένας μας που ακούει ή τον βλέπει να κολυμπά, αν γνωρίσει το ποιες είναι οι φυσικές αυτήν τη στιγμή δυνατότητες από την πλευρά των μυϊκών ομάδων που συμμετέχουν στο σώμα του, δεν θα πιστέψει ότι αυτό που γίνεται είναι δυνατόν. Δηλαδή, να σας πω με δύο λέξεις, πως ένα άτομο το οποίο έχει μόνο τρεις μυς ουσιαστικά στο σώμα του, δικέφαλο, δελτοειδή και τραπεζοειδή, που είναι εύκολο ο καθένας να δει τι σημαίνουν αυτοί, δηλαδή το μπράτσο, ο ώμος και το πάνω μέρος της πλάτης, χωρίς κοιλιακούς, χωρίς του κάτω μυς των βραχιών, χωρίς θωρακικό, χωρίς μεσοπλεύριους, να καταφέρνει να βγάζει 4 χιλιόμετρα την ημέρα στην πισίνα σε δύο προπονήσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δίνει στο κάθε άτομο με πρόβλημα υγείας ή αναπηρία ένα μεγάλο κουράγιο, πως βλέποντας αυτές τις εικόνες να πιστεύει πως και αυτός πραγματικά μπορεί να παλέψει για τη ζωή και να είναι ένα χρήσιμο άτομο. Κύριε Ταξιλιδάρη, ποια είναι τα συναισθήματα του Άλεξ όπως σας τα μετέφερε? Την τελευταία φορά που μιλήσαμε πραγματικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που σας είπα προηγούμενα. Είδε πως η προπόνηση των τελευταίων μηνών του δώσαν κάτι, τον βοήθησαν να κατέβει 10 δευτερόλεπτα και αυτό είναι κίνητρο να παλέψει και τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι την Ολυμπιάδα του Πεκίνου. Μήπως εισαγωνίστηκε ο Άλεξ? Εχθές λεπτομέρειες δεν μιλήσαμε γιατί με πήρε πάρα πολύ αργά. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι συμμετείχαν οι δυνατοί, οι αντίπαλοι του, δηλαδή εκτός από τον Χρήστο του Νταμπαξί που είναι γνωστό, ο Ισραηλινός και ο Πορτογάλος, που όμως έχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες από πλευράς συμμετοχής μειώνουν. Αυτό που ρωτάνε πάρα πολύ για το γιατί δεν είναι όμοιοι αθλητές, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν σε μια κατηγορία να έχουν όλοι ακριβώς την ίδια πάθηση. Απλά εμείς είμαστε άτυχοι να είμαστε λίγο πιο βαριά χτυπημένοι από τους άλλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, ξέρει ο καθένας ποιες είναι οι δυνατότητες του και εκεί επάνω παλεύει να βελτιωθεί. Δύο χρόνια κλείνει ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Τις αρμοδιότητες, τις περιοχές ευθύνης καθώς και τη λειτουργία αυτού του θεσμού σχολιάζει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Κομωτινής, Αθανάσιος Λίρατζης, ο οποίος παρακινεί τους πολίτες να δουν τον αστυνόμο της γειτονιάς ως φίλο. Δύο χρόνια κλείνει ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Τις αρμοδιότητες του, τις περιοχές ευθύνης, καθώς και τη λειτουργία αυτού του θεσμού, σχολιάζει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Κομωτινής, Αθανάσιος Λίρατζης, που παρακινεί τον κόσμο να δουν τον αστυνομικό της γειτονιάς ως φίλο. Ο αστυνομικός της γειτονιάς, όπως τονίζει ο κύριος Λίρατζης, βρίσκεται στην κάθε περιοχή για να ακούσει, να συμβουλεύσει και να ενημερώσει και να φροντίσει την επίλυση του θέματος του κάθε πολίτη. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Λίρατζης παρακινεί τους πολίτες να καλούν τον αστυνομικό της γειτονιάς για θέματα ασφάλειας και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές της γειτονιάς, σχολεία, πάρκα, χώρους άθλησης, για προβλήματα που διαταράσσουν την καθημερινότητα της γειτονιάς, για την κάθε υπόθεση που χειρίζεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας και για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με το αστυνομικό τμήμα της κάθε περιοχής. Η αποστολή του αστυνομικού της γειτονιάς θα έλεγα ότι είναι η προσέγγιση και η διαρκής επικοινωνία του αστυνομικού με τους πολίτες της γειτονιάς, η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας μεταξύ τους, η δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, η πρόληψη, θα έλεγα, της τοπικής εγκληματικότητας και η αντιμετώπιση γενικά κάθε άλλου θέματος αστυνομικής φύσεως. Καταρχάς, ο αστυνομικός γειτονιάς πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να κάνει γνωστή την ιδιότητά του στη γειτονιά που περιπολεί. Είτε με τη διανομή ατομικών καρτών, είτε με τη διανομή φυλαδίων, είτε με προσωπική επαφή με τους κατοίκους και από εκεί και μετά.
περιπολεί στη γειτονιά του, επικοινωνεί με τους κατοίκους και με τους διάφορους φορείς, προσεγγίζει τα προβλήματά τους, μεριμνά να τα επιλύσει όσο μπορεί και παρέχει γενικά κάθε είδος εξυπηρέτηση. Συμπαραστέκεται σε αναξιοπαθούντα άτομα, σε άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τα βοηθά. Βοηθά επίσης κάποια θύματα εγκληματικών πράξεων. Τον περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ενέκρινε πριν μερικές ημέρες το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ η υλοποίησή του προϋποθέτει και την κατασκευή ενός τουλάχιστον εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Ένα δίκτυο μεταφόρτωσης απορριμμάτων με 15 σταθμούς σε όλη την περιφέρεια, ένα δίκτυο διαλογής και ανακύκλωσης υλικών σε όλη την περιφέρεια και έναν αρχικά χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στο νομό Ξάνθης αφορά ένα θεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που εγκρίθηκε πριν μερικές ημέρες με προϋπολογισμό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή και εγκατάσταση εργοστασίων επεξεργασίας που θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς χιτά, διατηρώντας τους όμως σε ενδυνάμει λειτουργία. Για να δουλέψει το σύστημα αυτό, που είναι ένας περιφερειακός σχεδιασμός που έχει ενταχθεί και στον εθνικό σχεδιασμό πανελλαδικά, απαιτείται και η κατασκευή και εγκατάσταση ενός εργοστασίου επεξεργασίας. Πρέπει δηλαδή τα σκουπίδια να μην τα θάβουμε όπως τα θάβαμε μέχρι σήμερα, αλλά θα πρέπει πρώτα να τα επεξεργαζόμαστε και μετά να τα θάβουμε. Το εργοστάσιο αυτό έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε με ιδιωτικούς πόρους, με το σύστημα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούμενη έχουμε ολοκληρώσει την προκήρυξη, την οποία εντός των επομένων ημερών άμεσα θα προβούμε στην προκήρυξη ενός δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού, προκειμένου ο ιδιωτικός τομέας να εκφραστεί σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας. Στην αναθεώρηση που περάσαμε πριν από μερικές ημέρες, αφήσαμε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατασκευής όχι μόνο ενός, αλλά περισσότερων εργοστασίων επεξεργασίας, έτσι ώστε υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστούν μέχρι και 5 εργοστάσια στους 5 νομούς, εκεί όπου σήμερα λειτουργούν οι 5 χιτά, η αδειοδοτημένη 5 χιτά στις πρωτεύουσες των νομών, έτσι ώστε ο κάθε νομός να επεξεργάζεται και να θάβει τα δικά του απορρίμματα. Για 3 επίκαιρα θέματα νομικού ενδιαφέροντος, συνέντευξη τύπου δόθηκε το μεσημέρι από το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης. Συγκεκριμένα συζητήθηκε η ισχυροποίηση του εφετείου Θράκης, το θέμα του ειρηνοδικείου Σαπών, καθώς και το τμήμα επιμόρφωσης δικαστών στην Κομωτινή. Έντονη είναι η διεκδίκηση μεταβατικού εφετείου στη Δράμα από τους εκεί αρμόδιους φορείς το τελευταίο διάστημα, γεγονός που μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει στο εφετείο Θράκης, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Γιώργο Πεταλωτή, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταβατικού ή οριστικού εφετείου σε Δράμα ή Καβάλα, σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι η ισχυροποίηση του εφετείου Θράκης και όχι η διάσπασή του. Το εφετείο Θράκης, ως γνωστό, είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς θεσμούς, όχι μόνο της δικαιοσύνης, αλλά γενικότερα στην περιοχή μας, και η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους όσους μένουν εδώ πέρα στην περιοχή της αρμοδιότητας του εφετείου Θράκης, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κατά διαστήματα, διάφορα τοπικιστικά κατά την άποψή μας συμφέροντα θέτουν ζήτημα μεταβατικότητας του εφετείου είτε διάσπασης. Το μεταβατικό του εφετείου, βέβαια, ουσιαστικά αυτό υποκρύπτει τη διάσπαση του εφετείου Θράκης για λόγους, όπως είπε προηγουμένως, κατά την άποψή μου, στενά τοπικιστικούς που δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το θέμα ίδρυσης μεταβατικού ή οριστικού εφετείου στη Δράμα, στην Καβάλα, δεν υφίσταται. Από εκεί πέρα όμως, καλέσαμε τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, γιατί θα πρέπει να δώσουμε κι εμείς το στίγμα ως Δικηγορικός Σύλλογος της επαγρύπνησης, της εγρήγορσης, και ότι το εφετείο Θράκης και η ισχυροποίησή του είναι η πρώτη προτεραιότητα του Δικηγορικού Συλλόγου.
Εν τω μεταξύ, μετά από πρόσφατη τροποποίηση, όλα τα περιφερειακά ειρηνοδικεία μεταφέρονται στις έδρες των πρωτοδικείων. Έτσι, η ειρηνοδίκη Σαπών έχει μεταφερθεί στο ειρηνοδικείο Κομωτινής. Και όταν χρειάζεται, η προϊσταμένη του ειρηνοδικείου Κομωτινής στέλνει έναν ειρηνοδίκη στις Σάπες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Πεταλωτή, υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί ο θεσμός των ειρηνοδικείων. Και στην περίπτωση των Σαπών, αυτό θα ήταν ιδιαίτερος βλαβερό. Ορίζουμε ότι στο σιρτάρι του Υπουργού Δικαιοσύνης υπάρχει μία εισήγηση, η οποία είναι σοβαρή εισήγηση για κατάργηση των ειρηνοδικείων, κάποιων περιφερειακών ειρηνοδικείων, και επειδή η τάση είναι γενικώς να καταργηθούν τα ειρηνοδικεία ως θεσμός, γι' αυτό ακριβώς δεν διορίζονται πλέον και οι ειρηνοδίκες, υπάρχει ένας κίνδυνος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι συγκεκριμένος, αλλά εμείς να προλάβουμε θέλουμε, να καταργηθεί και το ειρηνοδικείο Σαπών. Εμείς λοιπόν έχουμε πάγια θέση ως Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης. Και δεν είναι τώρα, είναι θέση την οποία πήραν και οι προηγούμενες διοικήσεις, να υπάρχει το ειρηνοδικείο Σαπών. Επουδενή δεν πρέπει να καταργηθεί το ειρηνοδικείο Σαπών. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς του Τμήματος Επιμόρφωσης Δικαστών από την Κομωτινή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Γεγονός ιδιαίτερος κατακριτέο, αφού πρόκειται για ένα φορέας σημαντικό για την περιοχή, η οποία σύμφωνα και με το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης μπορεί να καταστεί νομικός κόμβος όλων των Βαλκανίων. Εμείς θέτουμε εξίσου ως θέμα προτεραιότητας, και πιστεύω ότι είναι θέμα που αφορά την περιοχή μας, να μην απογυμνωθούμε από αυτό το σημαντικό φορέα, από αυτό το σημαντικό θεσμό που λειτουργεί εδώ στην Κομωτινή, από το Τμήμα Επιμόρφωσης Δικαστών, και θα το θέσουμε και σε όλους τους φορείς και τους θεσμικούς παράγοντες που ανέφερα προηγουμένως. Υλική αλλά και ηθική υποστήριξη παρέχει στην ανήπανδρη μητέρα ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα. Η δραστήρια πρόεδρος του Συλλόγου, πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλινού, μίλησε για αυτές τις δραστηριότητες στη Βάσο Θεολόγη, επισημένοντας παράλληλα και τις κινήσεις του αγέννητου παιδιού από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της σύλληψής του. Έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε δίπλα μας την πρεσβυτέρα, την κυρία Βαρβάρα Μεταλινού. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κάθε καλό, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Γιατί κάθε φορά από κάθε άνθρωπο κάτι μαθαίνεις, και τουλάχιστον σύμφωνα με το βιβλιαράκι, το ενημερωτικό που έχω εγώ στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, μαθαίνουμε πώς τα παιδιά, τα γέννητα παιδιά, μπορούν να συνομιλήσουν με τη μητέρα τους ή με τον γύρω κόσμο. Πρεσβυτέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, μια και μιλούμε για γέννηση γενικότερα, της ίδρυσης του Συλλόγου Αγέννητου Παιδιού. Ναι. Και αν υπάρχει κάτι εφάμιλο σε άλλες χώρες ίσως της Ευρώπης, μια πρωτοβουλία της Χριστιανικής Εκκλησίας, της Ελλαδικής Εκκλησίας? Φυσικά οι σύγχρονες ανάγκες είναι να προστατεύσουμε το αγέννητο παιδί, που εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν την χάνει του σεβασμού που τυχόν μπορεί σε κάποιες άλλες χώρες, αν και οι νόμοι που ψηφίζονται, ενώ υπάρχουν δικαιώματα για το παιδί, εντούτοις καταπατούνται τις περισσότερες φορές. Οι σύγχρονες λοιπόν ανάγκες με τη λεγόμενη σεξουαλική απελευθέρωση φέρνουν κάποτε και κάποιους καρπούς. Και το αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές η εύκολη λύση, δηλαδή μία άμβλωση. Και δυστυχώς εμείς εδώ στην πατρίδα μας έχουμε την πρωτιά στην Ευρώπη. Είναι χιλιάδες τα παιδιά τα οποία θανατώνονται. Και είναι μια πραγματικότητα τραγική. Πολλές όμως μητέρες και περισσότερες γυναίκες έχουν το μητρικό φίλτρο, θέλουν να κρατήσουν αυτά τα παιδιά, είτε είναι μέσα στο γάμο είτε εκτός γάμου, που εκεί οι δυσκολίες είναι περισσότερες. Παρατηρούμε ότι όταν ευαισθητοποιηθούν στο τι είναι η ζωή, πώς αρχίζει, ότι η εμβριακή ηλικία είναι η πρώτη και πιο δυναμική φάση της ζωής του ανθρώπου, και μόνο να σκεφτούμε ότι ήδη έχει παραλάβει την κληρονομικότητα, και μετά βλέπουμε την ανάπτυξη η οποία με το κλείσιμο των 2 μηνών εγκυμοσύνης ήδη η οργανογένεση έχει τελειώσει και απλώς αναπτύσσεται και μεγαλώνει το έμβριο, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγικό το να οδηγούμεθα στη βία η αφαίρεση της ζωής αυτού του ανθρώπου. Έτσι, οι ανάγκες ήταν πολλές λοιπόν, έπρεπε κάπου να βοηθηθούν, γιατί από πλευράς κρατικής υπάρχει μόνο ένας φορέας που δεν έχει και μεγάλη δυναμική, είναι το Κέντρο Βρεφών η Μητέρα.
Τα περιστατικά όμως μιας εγκυμοσύνης που προβληματίζει τη μητέρα, αν θα το κρατήσει ή όχι, όλο και αυξάνονται. Είτε μέσα στην οικογένεια είτε εκτός οικογενείας. Και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο, ο οποίος ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1998 και συνδυάσαμε και τα δύο, δηλαδή και την ενημέρωση που μας λείπει, τι είναι η εμβριακή ηλικία, για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και κυρίως τη γυναίκα, τη μητέρα, αλλά και να στηρίξουμε υλικά, γιατί υπάρχει τις περισσότερες φορές και ένα χαμηλό οικονομικό εισόδημα, οπότε δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα έξοδα που χρειάζονται και για να έρθει ένα παιδί στη ζωή, αλλά και από εκεί και πέρα να μεγαλώσει. Δεν είπατε όλα, αλλά θέλω να ρωτήσω σιγά σιγά, γιατί νομίζω ότι θα μας βοηθήσει αυτό και θα βοηθήσει. Ναι, να το αναπτύξουμε λίγο περισσότερο. Τηλεθεατές μας. Αυτό που πολύ δεν γνωρίζουμε, ίσως, ή δεν έχουμε σκεφτεί, είναι ότι ένα παιδί μπορεί, το αγιακό παιδί, μπορεί να συνομιλεί με την μητέρα. Εγώ δεν έχω περάσει βέβαια από αυτή τη φάση της μητρότητας ακόμη. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότερες από εμάς που βλέπουν αυτή την ώρα το κεντρικό δελτίο, ακόμη και οι πατέρες, μπορούν να το αντιληφθούν αυτό. Μέσα λοιπόν, κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω ότι μέσα από το ενημερωτικό βιβλιαράκι που έχω μπροστά μου, περιγράφεται με πολύ ωραίο τρόπο την συνομιλία του παιδιού αναβδομάδα με την μητέρα. Όπως και τις ανασφάλειες μπορεί να έχει και να νιώθει η μητέρα, τις οποίες εισπράττει το αγέννητο παιδί. Ο ψυχικός της κόσμος και ο βιολογικός της μεταγγίζονται στα παιδιά, στο έμβριο δηλαδή. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρώτον λέμε, μόλις αρχίσει εκεί από τον 3,5 μηνών και πέρα, ρωτάμε την μητέρα, την υποψήφια, άκουσες, άκουσα λέει το παιδί, τι σημαίνει, είναι μια άλλη ακουστική, το νιώθει μέσα της να σκυρτά και από εκεί και πέρα αρχίζει όλος αυτός ο σύνδεσμος. Για να δούμε και κάτι άλλο χαρακτηριστικό, πρακτικά, εντελώς πρακτικά, γιατί τώρα η πρόοδος η επιστημονική και στην τεχνολογία μας έχει δώσει δυνατότητες μεγένθησης του ευρύου και πολλών άλλων στοιχείων. Γι' αυτό υπάρχει και μια θαυμάσια, ένα θαυμάσιο ντοκιμαντέρ, το θαύμα της αγάπης ή το θαύμα της ζωής, που προβάλλεται το έμβριο μέσα μεγενθυμένο, με τις κινήσεις τις οποίες κάνει, ακόμη και έναν θυλασμό κατά κάποιο τρόπο κάνει στο δάκτυλο. Όλα αυτά λοιπόν τώρα μπορούμε και τα βλέπουμε πολύ ανετότερα. Μετά, όταν γεννηθεί το παιδί, έχει προηγηθεί όλο αυτό το δέσιμο παιδιού και μητέρας. Γι' αυτό βλέπετε, στις πρώτες μέρες που έχει γεννηθεί και λίγο ακόμη μετά. Ενώ οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το παίρνει, δεν νιώθει άνετα ή αν κλαίει δεν σταματάει το κλάψιμο. Ενώ όταν το πάρει η μητέρα του, εκεί νιώθει, λέτε, την ζεστασιά, νιώθει, αν θέλετε, και την ίδια την, έτσι, της μητέρας, την όλη στοργή και αγάπη, το χνότο της θα λέγαμε έτσι απλούστερα για να μας καταλάβουν, και ησυχάζει και ηρεμεί. Πώς? Άρα έχει προηγηθεί όλη αυτή η επικοινωνία, η σιωπηλή επικοινωνία. Ήδη από τη συλλήψη σας εννοείται. Πρεσβυτέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχουν αναγκάσει την γυναίκα να κάνει δεύτερες σκέψεις, ακόμα και την παντρεμένη γυναίκα, τη γυναίκα δηλαδή το ζευγάρι, να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πώς θα πρέπει να φέρει επίσης ένα παιδί στην οικογένεια, όχι στον κόσμο, στην οικογένεια. Δεν μιλάω για το φόβο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά περισσότερο όλα αυτά που η σημερινή μας κοινωνία επιτάσσει και βέβαια τα έξοδα που μπορεί να περιλαμβάνει η ανατροφή ενός παιδιού. Γι' αυτό και βλέπουμε οι περισσότερες οικογένειες να περιορίζονται στο ένα ή στα δύο παιδιά, ακόμη και στο ένα παιδί. Ναι. Και γι' αυτό βέβαια να έχουμε και πάρα πολλές τελευταίες διακοπές της κοίησης. Μάλιστα. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε εσείς μέσα από το σύλλογό σας, μέσα από τις γυναίκες εννοώ που έρχονται σε επαφή μαζί σας και ενημερώνονται? Που και οι περισσότερες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι συνδυάζουμε και την ενημέρωση, αλλά από εκεί και πέρα την οικονομική υποστήριξη, την υλική υποστήριξη, εκτός από την ψυχολογική και την ηθική.
Από την αρχή, όταν έρθει κοντά μας, θα αναλάβουμε την επικοινωνία με τον γιατρό, το θέμα του τοκετού, την πρίκα, όπως λέμε, του μωρού να ετοιμάσουμε, βοήθεια σε εκείνη, και σε σταθερή βάση ανά 15ήμερο θα παίρνει τις πάνες, τα γάλατα, τις παιδικές τροφές, τρόφιμα, γιατί μπορεί να είναι και μεγαλύτερη οικογένεια, έτσι, δεν να μην είναι μόνο η μάνα με το παιδί. Κάλυψη άλλων αναγκών, ίσως και στέγης, φιλοξενούμε. Καλύπτουμε επίσης λογαριασμούς, γιατί οπωσδήποτε δεν μπορεί να δουλέψει όλο αυτό το διάστημα. Και σύμφωνα με το καταστατικό μας, την καλύπτουμε όλα αυτά τα έξοδα, τα οικονομικά, μέχρι που να γίνει το μωρό 2 ετών. Φροντίζουμε από εκεί και πέρα μήπως βρει εργασία. Επικοινωνούμε με την οικογένεια αν είναι άγαμη και ακόμη και η οικογένειά της την έχει εγκαταλείψει. Καμιά φορά βρισκόμαστε και στην ευχάριστη θέση να ο σύντροφος να μετανιώνει τυχόν για την πρώτη αρνητική του στάση και την επιμονή του να οδηγηθεί σε μια άμβλωση. Και έχουμε και γάμους. Μέσα από αυτή την επικοινωνία, μέσα από αυτή τη διαδικασία, σε τι ευελπιστείτε, αποσκοπείτε, ο σύλλογος ενώ όχι προσωπικά? Εμείς ο σύλλογος μας ενδιαφέρει πολύ η ενημέρωση και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που ο εφημέριος της Εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας, ο πατήρ Ιωάννης, είχε αυτή την πρωτοβουλία να έρθουμε κοντά, γιατί έτσι γίνεται η ενημέρωση. Η ενημέρωση πρώτα-πρώτα για σεβασμό απέναντι στη ζωή. Επίσης, να ευαισθητοποιηθούν τα νέα παιδιά στη συνάντηση με το άλλο φύλο, με πολύ σεβασμό. Η γενετήσια λειτουργία δεν είναι ένα ένστικτο, είναι λειτουργία. Όχημά της πρέπει να είναι η αγάπη, δεν είναι ένα δόσιμο, φευγαλαίο, επιφανειακό, γιατί αφήνει τραύματα ψυχικά και σωματικά. Η ενημέρωση λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει. Τώρα, αν μπορούμε να βοηθήσουμε και κάποιες περιπτώσεις στην επαρχία, γιατί όπως είπαμε δεν έχει άλλη δυνατότητα κάπου να βοηθηθεί ψυχολογικά, ηθικά, υλικά μία μητέρα που προβληματίζεται αν θα κρατήσει το παιδί της ή όχι, εμείς έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να τις προσφέρουμε. Όμως το ενδιαφέρον μας είναι κυρίως η ενημέρωση των νέων παιδιών. Δεν ξέρω, Πρεσβυτέρα, αν θα πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι ίσως να πρέπει να γίνει και αυτό. Πάτερ, καλό. Γνωρίζουμε τον πατέρα Μεταλλινό από τις, ουσιαστικά από τις συζητήσεις. Είναι ένας άνθρωπος που τον προσκαλούν συνάδελφοι με δημοσιογράφοι ανά την Ελλάδα, κυρίως στα κεντρικά μέσα ενημέρωση, να καταθέσει τις απόψεις του. Εσείς είστε η σύζυγός του, σας ήταν ένα από τα πρώτα ερωτήματα που σας έκανα. Είστε μητέρα, έχετε επίσης παιδιά, εγγόνια και όλα αυτά τα θεάριστα πράγματα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα ζευγάρι, γιατί μιλάμε για ένα ζευγάρι πια, να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της προσφοράς και της ενημέρωσης? Κοιτάξτε, τώρα που τα παιδιά μου είναι μεγάλα, ασφαλώς έχω μια άνεση μεγαλύτερη. Παρ' όλα αυτά και πάλι βρίσκομαι κοντά τους, γιατί είμαι και γιαγιά και έχω και απέναντι στα εγγόνια μου κάποιες υποχρεώσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, υπάρχει μια δυνατότητα, δεν κουράζεται κανείς εύκολα, γιατί είναι κάτι που αγαπάει, κάτι που νιώθει ότι βοηθάει τον άλλον, και η αποστολή μας ως ιερατικού ζευγαριού είναι να φερθούμε, να συμπεριφερθούμε πατρικά και μητρικά, πρώτο μεν στην ενορία, αλλά δεν έχει ενορία, είναι σε έναν πανεπιστημιακό ναό, και έτσι βλέπουμε όπου μας καλούν, τους βλέπουμε σαν δικούς μας ανθρώπους και αισθανόμαστε την υποχρέωση. Αν μπορούμε κάτι να προσφέρουμε, να το προσφέρουμε. Ο προγραμματισμός, το να ξεφύγουμε από κάποιες χάσιμο ώρες που σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα πράγματα, μας δίνει το χρόνο. Και εγώ λέω πολλές φορές, γιατί και σαν μητέρα γυναίκα έχω και τις οικογενειακές υποχρεώσεις και το νοικοκυριό, ευτυχώς που υπάρχει και η νύχτα, και έτσι μπορούμε και προλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε αυτή την κουβέντα μας για σήμερα.
να ευχηθώ από ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ και εγώ και σας συγχαίρω γιατί ανοίγετε κάποιους δρόμους που είναι πολύ θολοί ή μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό είναι σημαντικό. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε έστω και έναν μέσα από αυτή την επαφή μας σε ολόκληρη την περιφέρεια. Εμείς σας παίρνουμε και ο Θεός ευλογεί. Έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ. Αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων των τραπεζών θα τοποθετηθούν σε 21 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος που υπέγραψε ο Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολος Ανδρεουλάκος με την Τράπεζα Πειραιός. Πλέον και τράπεζες γίνονται τα ΚΕΠ. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα διαρκέσει 8 μήνες, θα έχει πιλωτική λειτουργία και θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιούν στα ΚΕΠ μόνοι τους συναλλαγές, χωρίς τη βοήθεια υπαλλήλου, βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψε ο Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απόστολος Ανδρεουλάκος με την Τράπεζα Πειραιός. Τα μηχανήματα αυτά θα έχουν οθόνη αφής με εύχρηστο και λειτουργικό μενού. Θα δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα και θα δίνουν ρέστα μαζί με απόδειξη πληρωμής. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές υποχρεώσεις, τέλη κινητής τηλεφωνίας, πιστωτικές κάρτες, δόσεις για δάνεια στην Πειραιός, αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Η Τράπεζα Πειραιός θα διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο σε 24-ωρη βάση για τυχόν απορίες πολιτών. Ενώ στο τέλος της συναλλαγής ο πολίτης θα μπορεί να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης του από τη νέα υπηρεσία σε εύχρηστη οθόνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιολογηθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την Τράπεζα Πειραιός προκειμένου να βγουν συμπεράσματα για το πρόγραμμα. 21 αυτόματα μηχανήματα πληρωμών των τραπεζών θα τοποθετηθούν σε ισάριθμα ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα. Η καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης των Σαρακατσάνων μαθητών, οι οποίοι αρίστευσαν κατά το διδακτικό έτος 2005-2006 και αυτών οι οποίοι πέτυχαν στην εισαγωγή τους στα ανώτατα ιδρύματα, θα πραγματοποιηθεί από το Μορφωτικό Σύλλογο Σαρακατσάνων Θράκης την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ως επίτιμος προσκεκλημένος ο νομάρχης Λάρισας Λουκάς Κατσαρός. 70 Σαρακατσάνοι αριστούχοι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 31 Σαρακατσάνοι επιτυχώντες στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και 12 Σαρακατσάνοι που πέρασαν στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Θράκης, πρόκειται να βραβευτούν από το Μορφωτικό Σύλλογο Σαρακατσάνων Θράκης την Κυριακή το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου της Κομωτινής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα δοθεί διάλεξη από τον Σαρακατσάνο νομάρχη Λάρισας, Λουκά Κατσαρό, με θέμα νέοι και παράδοση, φορείς και προοπτικές. Σαρακατσάδων μαθητών γυμνασίων, ηλικίων, καθώς και των φοιτηκών στις σχολές στην Ελλάδα. Σαρακατσάνες καταγωγής φοιτητές από την Κομωτινή. Καθώς επίσης και σαρακατσάνες φοιτητές από όλη τη χώρα που επέτυχαν στις πόλεις της Κομωτινής σαν μια πρώτη ένδειξη της φιλοξενίας στο τόπο προς στους νέους. Έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία, η σαρακατσάνη κοινωνία, η εκδήλωση και παλιότερα να θυμίσω ότι γινόταν και όπως και άλλοι συλλογικά μου κατά τη διάρκεια των χωρών, αλλά επειδή είναι τόσο πολλά τα παιδιά, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ο Σύλλογος προωθεί ξέχωρη εκδήλωση με αυτό τον άξονα, όπως είπα, που αναφέρθηκα πιο πριν. Για φέτος βραβεύουμε 42 αριστούχους σαρακατσάνους μαθητές γυμνασίων, των τάξεων του γυμνασίου, 28 σαρακατσάνους αριστούχους από στα Λυκεία και 31 επιτυχώντες σε σχολές στην Ελλάδα. Και γύρω περίπου 12 σαρακατσάνους από άλλες περιοχές που έχουν περάσει σε σχολές της Κομωτινής. Η παρουσίαση της μη κυβερνητικής οργάνωσης πράξης στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Μέγας Αλέξανδρος. Με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης σχετικά με τις δράσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης πράξης, εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Γραφείο Διασύνδεσης και ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Μέγας Αλέξανδρος. Επειδή τα θέματα των δράσεων, τι μάλλον οι δράσεις της οργάνωσης αυτής, φορέα αυτής έγινε κοινωνικού περιεχομένου και εν πάση περιπτώσει αφορά άμεσα τους φοιτητές
του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, θεωρήσαμε καλό να τους προσκαλέσουμε να έρθουν στην πόλη της Κομωτινής και να παρουσιάσουν στα παιδιά τις δράσεις τους και να βρούμε επαφές και διάβλους επικοινωνίας με το φορέα αυτών. Mm-hmm. Προς όφελος πάντα των παιδιών. Και κάνουμε και εξειδικευμένες εκδηλώσεις, γιατί στοχεύουμε πλέον σε συγκεκριμένα τμήματα και μπορούμε να ενημερώσουμε φοιτητές συγκεκριμένων τμήματων. Mm-hmm. Σε αυτή την κατηγορία των εκδηλώσεων υπάγεται σημερινή συνάντηση. Εγώ θα έλεγα μια ενημερωτική εκδήλωση. Παύλα συνάντηση με τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. Γι' αυτό και τι συνδιοργανώνουμε. Δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις από μόνο τους, μόνο από τη διοργάνωση του γραφείου, γιατί πρέπει να γίνεται να είναι η παρουσία των φοιτητών, όπως και να το πούμε, είναι αναγκαία. Αν γίνεται μόνο από την οργάνωση του γραφείου. Είναι πολύ σημαντική μια τέτοια κίνηση. Γενικότερα, κάθε τέτοιου είδους κινήσεις είναι σημαντικές και προς όφελος των φοιτητών τμήματος και κάθε τμήματος που συνεργάζεται το Γραφείο Διασύνδεσης. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο τους φοιτητές του τμήματός μας, της Κοινωνικής Διοίκησης. Και παρόλα αυτά είναι και μια ευκαιρία για το Γραφείο Διασύνδεσης να διαφημιστεί προς τους φοιτητές, που είναι ένα πολύτιμο γραφείο για το φοιτητή και γενικότερα όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά για την εξεύρεση επαγγέλματος και γενικότερα είναι ένας αρρωγός στο φοιτητή mm-hmm. το Γραφείο Διασύνδεσης. Για την ύπαρξη και τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει η οργάνωση πράξης, της οποίας το όνομα σημαίνει προγράμματα ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας, είχαν την ευκαιρία να μάθουν όσοι βρέθηκαν εχθές στην εκδήλωση. Η πράξη είναι μια οργάνωση η οποία ασχολείται με αποκλεισμένους πληθυσμούς. Mm-hmm. Κληθήκαμε εδώ από το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερώσουμε τους φοιτητές στο τμήμα της κοινωνικής εργασίας για τις δράσεις τις δικές μας. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, γιατί πάρα πολύ απλά θα δώσουμε μια νέα διάσταση στα παιδιά και διάσταση για την αποκατάστασή τους, αλλά και διάσταση για πληθυσμούς τους οποίους ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καλά. Ουσιαστικά, στόχος μας είναι να ενημερώσουμε mm-hmm. για την οργάνωση, για την ύπαρξή της, γιατί πολύ φυσικό είναι να μην τη γνωρίζουν, mm-hmm. για τις δράσεις της και για τα πράγματα τα οποία, ειλικρινά, ακόμη και άτομα τα οποία είναι μέσα στο χώρο και σπουδάζουν το χώρο, δεν μπορούν να τα γνωρίζουν στην καθημερινή τους, στην καθημερινότητά τους. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση, την πλούσια αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Να ξεκινήσουμε με τη Β' Εθνική Κατηγορία, 12η Αγωνιστική, ο Παθρακικός υποδέχεται στο Δημοτικό Στάδιο Κομωτινής στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής την έμπειρη ομάδα της Καλλιθέας. Για το Βόρειο Όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας, 14η Αγωνιστική, η Δόξα Γρατινής υποδέχεται τον Απακτιακό με αρκετά προβλήματα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στις 3 ώρα το μεσημέρι. Για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα, 12η Αγωνιστική, πρώτος όμιλος, ο Αστέρας Αιγύρου υποδέχεται τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης στο Θρακιώτικο Ντέρμπι, Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι. 4η Αγωνιστική, στο Γυναικείο Ποδόσφαιρο, η Ροδόπη Κομωτινής υποδέχεται τη Νέα Ρεδεστό, Κυριακή και αυτό το παιχνίδι στις 3 ώρα το μεσημέρι. Να περάσουμε τώρα και στο μπάσκετ, στην Α2 Γυναικών, 1η Αγωνιστική. Η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή αγωνίζεται εκτός έδρας στην Αριδαία. Κυριακή στις 12 το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι. Στη Β' Εθνική Ανδρών στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, 1η Αγωνιστική. Ο ΓΑΣ Κομωτινή υποδέχεται την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Στο Βόλε Γυναικών, στη Β' Εθνική συγκεκριμένα, η ΑΕ Κομωτινής στα πλαίσια της 3ης Αγωνιστικής υποδέχεται αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα την ομάδα της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Ενώ για το μπάσκετ στην πρώτη κατηγορία της Εκασαμάς στις 8 η ώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Κομωτινής, η ΑΕ Κομωτινής υποδέχεται το Πανσαραϊκό στο ντέρμπι κορυφής. Τέλος, συνεχίζονται και τα τοπικά πρωταθλήματα πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της ΕΠΣ Θράκης. Να περάσουμε στην ομάδα της Δόξας Γρατινής. Ραγδαίες εξελίξεις η Δόξα Γρατινής στο τελευταίο διήμερο. Αν και υπεύθυνη της διοίκησης και ειδικότερα ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας κ. Ζωγράφος προσπαθεί να καθησυχάσει τους πάντες, ωστόσο τα φαινόμενα απατούν. Αφού ο προπονητής Σίμος Ανθουλάκης παραιτήθηκε, όπως το Μάρμαρο πλήρωσαν οι ξένοι της ομάδας αλλά και οι υψηλόμισθοι. Έτσι η ομάδα θα πορευτεί με τους νεαρούς παίκτες και νέο προπονητή, το Γιώργο Δίνγκα. Για τα τελευταία γεγονότα και όχι μόνο, μίλησε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε από Καβάλα ο μέχρι πρότενος προπονητής της Δόξας Γρατινής, Σίμος Ανθουλάκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Καβάλα, έχουμε τον μέχρι πρότινος προπονητή της Δόξας Γρατινής, τον Σίμο τον Ανθουλάκη. Κύριε Ανθουλάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Σας και στους ακροατές σας. Παραιτηθήκατε, ως γνωστόν, έχει ένα τρίμερο που παραιτηθήκατε. Η ομάδα της Δόξας Γρατινής, βέβαια, ξεκίνησε με δύσκολο πρόγραμμα. Αντί να έχει αγωνιστικά προβλήματα, είχε εξωαγωνιστικά. Είναι στο χείλος του γκρεμού αυτή τη στιγμή. Τι έφταξε? Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι.
Η ομάδα αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι σε ερασινή κατηγορία σε ΔΕΛΤΑ Εθνική. Ανεβαίνοντας στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες σε μια επαγγελματική κατηγορία όπως αυτή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οπότε οι απαιτήσεις και γενικά όσον αφορά και οι οικονομικές απαιτήσεις και όσον αφορά στον οργανωτικό τομέα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές δεν έγιναν οι απαιτούμενες το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα να αρχίσει, να αρχίσει η ποδοσφαιρική περίοδος, να υπάρχουν τα οργανωτικά προβλήματα και, και κατά εξακολούθηση τα οικονομικά προβλήματα. Αυτά που λέτε, άλλο ερασιτεχνική κατηγορία, τέταρτη εθνική και άλλο τρίτη, έχει μεγάλη απαιτήσεις η κατηγορία. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά έχει. Είναι ακριβώς όπως λέμε άσπρο με μαύρο. Λοιπόν... Από μια μεριά καλύτερα να μην έβγαινε η ομάδα, τη στιγμή που δεν υπήρχε προγραμματισμός. Μία διοίκηση, υπήρχε ένας πρόεδρος, η διοίκηση περισσότερο ή παρούσα ήταν, θα λέγαμε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν καλύτερα μην έβγαινε. Αυτό είναι θέμα καθαρά πρόεδρου. Από τη στιγμή που όμως ο πρόεδρος θεώρησε ότι η ομάδα πρέπει να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, από εκεί πέρα νομίζω ότι έπρεπε να λάβει υπόψη του και αυτά τα πράγματα που σας ανέφερα πριν. Εγώ πίστεψα και πίστευα ότι παρότι είχαμε ελλείψεις στον οργανωτικό τομέα, πίστευα ότι αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να τα λύσουμε. Και έγιναν προσπάθειες από μέρος μου πάρα πολλές, αλλά εκείνο όμως το βασικότερο από όλα ήταν το οικονομικό πρόβλημα, διότι εγώ είχα πριν δύο μήνες είχα έρθει στην ομάδα, περίπου δύο μήνες επλήρωσα στην ομάδα της Γαλατινή. Και δουλάκια από ό,τι ξέρουμε οι παίκτες και εσείς βέβαια, τέσσερις μήνες απλήρωτοι ήταν, από τον Αύγουστο ακόμα. Ήτανε η διοίκηση καθησυχάζει βέβαια, κάθε φορά καθησύχαζε. Κάποιο μισθό τελευταία πριν έχω έρθει εγώ. Από εκεί πέρα τα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουν πάρει τίποτε, δεν πληρωθήκανε καθόλου παρότι είχα τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου. Γι' αυτό κατέβηκαν και σε απεργία, άλλωστε, απροπόνητοι τελείως, υπήρχαν παραιτήσεις. Ναι, δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι και ο Πρόεδρος που κατέβαλε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Θα πρέπει να λάβουμε γεγονός ότι ο Πρόεδρος ήταν μόνος του. Σίγουρα έπρεπε να το περίμενε αυτό. Βοήθεια δεν υπήρχε από πουθενά, ούτε από τους τοπικούς φορείς, ούτε από την πολιτεία. Από πουθενά δεν υπήρχε. Σαφώς. Και βεβαίως και οι σύμβουλοι που υπήρχαν στην ομάδα δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν την ομάδα. Όλο το βάρος έδωσε στον Πρόεδρο. Γι' αυτό ήμουν και εγώ λίγο ελαστικός με τα υποσχόμενα του Πρόεδρου ότι σήμερα, ότι κάποια στιγμή θα πάρει κάποια λεφτά, θα πληρωθούν με αποτέλεσμα έτσι να τερνάρεται και να παρατείνεται η κατάσταση. Αλλά όμως η ομάδα έφτασε στο απροχώρητο. Έφτασε μέχρι σε ένα σημείο εκεί που οι ποδοσφαιριστές δεν αντέξαν άλλο πλέον. Αποφασίσανε ότι πρέπει να κατέβουν σε αποχή. Κατεβήκανε σε αποχή πριν τρεις εβδομάδες περίπου. Δεν διορθώθηκε τίποτε, δεν άλλαξε τίποτε. Ξανά πάλι έφτασαν σε αυτό το πέρα το σημείο. Με αποτέλεσμα πήρανε την απόφαση ότι θα κατέβουν μόνο στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα πλέον και εγώ θεώρησα ότι η παρουσία μου δεν ωφελεί σε τίποτε. Διότι και με αυτόν τον τρόπο έτσι πως λειτουργεί η ομάδα, δεν φαίνεται και το έργο κάποιου ανθρώπου, κάποιου προπονητή. Κύριε Ανδρουλάκη, περισσότεροι παίκτες όμως, από ό,τι ξέρω, θα χάσουν τα λεφτά τους. Από ό,τι μας έχει δηλώσει και ο τερματοφύλακας, ο Νίκος ο Καραπετάκης, υπήρχαν κάποιοι όροι στα συμβόλαια, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τώρα ο καθένας τι συμβόλαιο υπέγραψε και τι έκανε και πώς υπέγραψε το συμβόλαιό του, δεν το ξέρω. Από ό,τι μας είπε και ο Νίκος ο Καραπετάκης, δεν μπορούσαν να κάνουν προσφυγές. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τώρα διέπεται από κοινού. Ως ΤΑΠ, από τι κανονισμούς διέπεται τώρα ο ΤΑΠ και τα λοιπά, αυτά δεν τα γνωρίζω, είναι πλέον νομικά θέματα αυτά. Σίγουρα καλό είναι, θα καλέσω, εγώ προσωπικά θα καλέσω και τη διοίκηση να μας απαντήσει για κάποια από αυτά τα βασικά τα θέματα και πώς θα πορευτεί και η ομάδα από εδώ και πέρα βέβαια. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, απλώς θέλω να σας επισημάνω ότι ο πρόεδρος αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα και θεωρώ μέχρι σε ένα σημείο ότι ήταν εύλογα αυτά τα προβλήματα, διότι δεν είχε καμία βοήθεια, ότι ήταν μόνος του και αυτό το αναγνωρίζει, έκανε προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες και για να είμαι ειλικρινής, αυτό με κράτησε και στην ομάδα, διότι έβλεπα τον πρόεδρο να αγωνίζεται, να προσπαθεί για την ομάδα και αυτό με κράτησε. Αλλά όμως δεν μπορούσα να συνεχίσω παραπάνω εδώ, γιατί σας ανέφερα το λόγο πριν. Θεωρώ όμως κάτι και αυτό πρέπει να επισημάνω το εξής. Ναι, ναι. Ότι η ομάδα της Ροδόπης έχει μια ακόμη ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ο Πατρακικός, είναι και ο Δόξα Γρατινής. Είδα όμως έτσι, γενικά διαπίστωσα από τον κόσμο, ότι δεν ενδιαφερόταν καθόλου για την ομάδα της Γρατινής. Παρότι είναι μια ομάδα του Δήμου. Μα βλέπουμε στη Β' Εθνική τα 50 του Πατρακικού 3.000 κόσμο και στη Γρατινή βλέπουμε 100-150 άτομα.
και είχαμε περίπου 50 εισιτήρια, 100 εισιτήρια, και αυτά τα εισιτήρια ήταν περισσότεροι φίλοι και γνωστοί των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, που ερχόταν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο απαξίωση για αυτήν εδώ πέρα την ομάδα. Ειλικρινά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν θέλει το ποδόσφαιρο της Ροδόπης να πάει μπροστά, να πάει γενικά ο Παθρακικός, ο οποίος είναι πρωτοπόρος αυτή την προσπάθεια καλά, θα πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η ομάδα της Γραθινής. Διότι θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παθρακικό στο έργο του. Και αυτό πρέπει να το λάβουν αυτό το μήνα πάρα πολύ σοβαρά. Σίγουρα, κύριε Αυγουλάκη, η συνεργασία ομάδων από τον ίδιο τον νομό σίγουρα πάντα ευνοεί. Μα δεν καταλαβαίνω. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν ο Παθρακικός έχει στόχους να πάει ακόμη πιο ψηλά στην Α' Εθνική, θα πρέπει να βοηθηθεί η ομάδα της Γρατινής. Θα πρέπει να βοηθηθεί έτσι ώστε να είναι ένα αποκούπι πολύ καλό για την ομάδα του Παθρακικού. Να υπάρχει μια συνεργασία, και αυτή είναι η συνεργασία, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Μέχρι πού μπορεί να προσδιοριστεί αυτή η συνεργασία και πώς μπορεί να προσδιοριστεί και πώς μπορεί να γίνει, αυτό εξαρτάται από τους παράγοντες. Αλλά όμως θα έπρεπε να πω ότι είναι ανεπίτρεπτο για από τον κόσμο να μην ενδιαφέρεται να δει. Γίναν σημαντικά παιχνίδια. Παίξαμε με τον Πιερικό, παίξαμε με την Καβάλα, ντέρμπι. Που με αυτά τα παιχνίδια ανέβησε ο Παθρακικός, θα έχει 4.000 και 5.000 κόσμο και βλέπουμε να έχει 100 άτομα εδώ ξεκρατινή. Και αυτό βεβαίως είναι μια απαξίωση είναι. Και είναι σίγουρα έτσι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή την ομάδα. Δεν τους δίνει κουράγιο να συνεχίσουν μια τέτοια προσπάθεια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα άλλο, κ. Ανθουλάκη, και τι μέλη γενέστε από εδώ. Θέλω. Τι θα κάνει ο Σίμος ο Ανθουλάκης από εδώ και πέρα. Τώρα, καθαρά είναι θέμα Προέδρου. Εγώ τον ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε. Θεωρώ ότι η ομάδα θα μπορούσε να μείνει και άνετα στην κατηγορία. Πολύ άνετα στην κατηγορία. Βγάλαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα ακολουθεί ένα εύκολο πρόγραμμα. Θεωρώ ήταν μια απώλεια αυτό το παιχνίδι που κάναμε την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο μάτι. Μα και οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές, ούτε στη Β' Εθνική ούτε στη Τρίτη Εθνική. Άλλες μεγάλες διαφορές. Εμείς προσπαθήσαμε, εγώ προσπάθησα να περάσω ένα μήνυμα στα παιδιά, να τα δώσω να καταλάβουν ότι αυτό που είπατε ακριβώς, δεν υπάρχουν διαφορές. Ότι θα μπορούσαμε και εμείς, αν ξεκινούσαμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε πρωταθλητισμό. Έτσι. Δεν το λέω αυτό με ελαφρά την καρδία. Το πίστευα και το έλεγα αυτό, ότι και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, αν ξεκινούσαμε καλά, με καλές προϋποθέσεις από την αρχή της χρονιάς. Γι' αυτό, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, δεν υπάρχουν διαφορές ομάδες. Και πέρασα ένα μήνυμα αυτό στα παιδιά. Είδατε, κοιτάζαμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια. Με τον Πιερικό, από αυτή τη στιγμή ο Πιερικός έχει ένα μπάτζετ πολλών χιλιάδων ευρώ. Και για άνοδο, βέβαια. Το ίδιο ισχύει με την Καβάλα. Το ίδιο ισχύει και με τη Δόξα Δράμας, το ίδιο και αυτές τις ομάδες κοιτάξαμε τα μάτια και μπορώ να πω ότι οι πρωταγωνιστές ήμασταν εμείς και όχι αυτές τις ομάδες στο παιχνίδι. Απλώς εμάς δεν μας ήρθανε οι βαθμοί. Είχαμε καλή αγωνιστική παρουσία, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, χάσαμε και κάποια μάτια, μας χειροκροτήσαν έξω που χάσαμε, αλλά από εδώ και πέρα πιστεύω ότι ήταν θέμα χρόνου πότε θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Και κατά συνέπεια οι βαθμοί. Και πίστευα κράνοντα ότι η ομάδα αυτή θα σωθεί. Θα σωθεί και πολύ άνετα, διότι όπως σας είπα πριν, ακολουθεί ένα πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα, διότι εμείς βγάλαμε 7 παιχνίδια εκτός έδρας και κάναμε 4 εντός. Καταλαβαίνετε λοιπόν, στο δεύτερο γύρο αυτά θα τα είχαμε εντός και τα παιχνίδια και εκτός πολύ λιγότερα παιχνίδια. Και βλέπετε οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές από τις ομάδες οι οποίες ακολουθούν, από τις ομάδες οι οποίες έχουν στόχο την παραμονή τους, πάρα πολύ μικρή διαφορά έχουμε. Και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να σωθούμε. Και αυτό ήθελα να πω ότι μπορεί η ομάδα της Γρατινής να κρατηθεί, αρκεί όμως να δείξει και μεγαλύτερη ευαισθησία ο κόσμος, να θέλει να κρατήσει την ομάδα της Γρατινής. Δεν ξέρουμε, κύριε Αυγουλάκη, αν είναι πλέον αργά ή όχι. Θα φανεί στις επόμενες αγωνιστικές και στο δεύτερο γύρο. Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμος. Από εκεί πέρα τώρα, τι προθέσεις έχει ο πρόεδρος, τι θα κάνει με τα παιδιά, έχει κάποια συμβόλαια, θα τα κρατήσει, δεν θα τους κρατήσει, Από εκεί πέρα θέμα καθαρά Προέδρου, σίγουρα. Θέμα καθαρά διοίκησης, αλλά επιμένω και λέω ότι ένας Πρόεδρος δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το οικονομικό βάρος. Πιθανόν να πίστευε και ο Πρόεδρος στη βοήθεια του κόσμου που αυτή τη στιγμή εμείς δεν την είχαμε. Εγώ εύχομαι την ομάδα να πετύχει ό,τι καλύτερο και να πετύχει τους στόχους αυτούς που έχει βάλει ή αυτούς που θα βάλει από τώρα και στο εξής. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αυγουλάκη, για αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα που είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την παραμονή μου εκεί ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ ικανοποιημένος γενικά από τον κόσμο. Και γενικά έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, παρότι δεν πέτυχα, δεν έκανα αυτό που πίστευα ή μάλλον
δεν πέτυχα το στόχο μου εγώ, το προσωπικό μου στόχο, αλλά όμως δεν ξέρετε, το ποδόσφαιρο στο ποδόσφαιρο μη λες ποτέ. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το R Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.